Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα σήμερα που έχει να κάνει με την αυτοεκτίμηση μας και την αυτοεικόνα μας και πώς αυτό επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο συνδεόμαστε σε ερωτικό επίπεδο. Η φίλη που έστειλε την επιστολή έχει γράψει τρομερά χαμηλή αυτοεκτίμηση, ψυχοπαθολογική έλξη, συνεξάρτηση, απορρίψη. Διαβάζοντας την επιστολή της, την οποία θα τη διαβάσω και σε εσάς, έχω να πω ότι η κακή αυτοεικόνα είναι το μεγαλύτερο της πρόβλημα, το οποίο της έχει προκαλέσει τη χαμηλή αυτοεκτίμηση, τη συνεξάρτηση και τη ψυχοπαθολογική έλξη. Και όχι απλώς η κακή αυτοεικόνα, αλλά η κακή αυτοεικόνα η οποία έχει προκληθεί από τον τρόπο με τον οποίο της φερόντουσαν άσχημα όταν ήταν μικρή, από τον bullying που έχει δεχθεί δηλαδή. Λοιπόν, Θέκλα μου αγαπημένη, καλησπέρα, χαίρετε. Λέει το όνομά της η κοπέλα και λέει ότι είναι 27 ετών, μπουμπούκι, μωρό. Παρακολουθώ τα βίντεο σου τακτικά και η εκτίμηση μου προς το πρόσωπο σου είναι πολύ μεγάλη, αγάπη μου. Σου γράφω γιατί εδώ και κάποιους μήνες δεν είμαι καλά. Ωστόσο τα τραύματά μου έχουν ρίζες στο παρελθόν. Συμφωνώ μαζί σου, αγάπη μου. Όταν ήμουν μικρή, δέχτηκα πολύ σκληρό bullying από τα ξαδέρφια μου. Με αποκαλούσαν τέρας, άσχημη, μπεκάτσα, λόγω της έντονης μύτης μου, με κορόιδευα για το μεγάλο πηγούνι μου, λέγοντας μου ότι είμαι σαν κακιά μάγισσα. Δηλαδή μιλάμε για bullying χειρίστου είδους. Πράγματι το πρόσωπό μου είναι αρκετά ιδιαίτερο και περίεργο. Το ξέρω και το αναγνωρίζω. Τώρα αν το πρόσωπο της είναι αρκετά ιδιαίτερο και περίεργο θα σας το πω στην πορεία. Η ίδια πιστεύει πως το πρόσωπο της είναι αρκετά ιδιαίτερο και περίεργο και το ξέρει και το αναγνωρίζει και το πιστεύει και αφήνει αυτό το πράγμα να την διαλύει. Αυτή η άποψη, αυτή η πεποίθηση για τον εαυτό της, η οποία προφανώς προέκυψε από τον bullying που δέχθηκε από τα ξαδέρφια της. Στα 13 μου χρόνια νόσησα από νευρική ανορεξία, πιστεύοντας ότι αν αδυνατήσω θα δείχνω πιο όμορφη. Ένα από τα αποτελέσματα των bullying μπορεί να είναι και η πρόκληση νευρικής ανορεξίας. Έστω και αν οι παρατηρήσεις δεν γίνονται για τον όγκο του σώματος, αλλά γίνονται για τα facial features, για τα χαρακτηριστικά του προσώπου. Δυστυχώς οι γονείς μου αντιμετώπιζαν το πρόβλημα ως ντροπή και όχι ως ασθένεια. Συχνά θυμάμαι τη μητέρα μου να λέει «Φάε, πώς είσαι έτσι». Θα λέει ο κόσμος ότι δεν έχουμε λεφτά να σε ταΐσουμε, μας ντροπιάζεις. Και η μάνα σου κακοποιητική σε αυτή της την αντίδραση. Γιατί το θέμα της νευρικής ανορεξίας, αν ψάξετε, αν κάνετε search στο YouTube και γράψετε νευρική ανορεξία και το όνομα μου δίπλα, θα σας βγάλει όσα βίντεο έχει το κανάλι μας για αυτό το ζήτημα. Παρά τα προβλήματά μου, κατάφερα να ξεπεράσω την ανορεξία. Μπράβο, αγαπή μου. Να σπουδάσω, να φτάσω πολύ ψηλά με τις σπουδές μου και μάλιστα ο κύριος στόχος μου να είναι να κάνω ακαδημαϊκή καριέρα πάνω στο αντικείμενο που λατρεύω. Μπράβο, αγάπη μου. Είμαι περήφανη για σένα. Νιώθω λίγη ασχημομούρα και κυρίως ανάξια να με ερωτευτούν. Από εδώ ξεκίνανε όλα. Νιώθω λίγη και ανάξια να με ερωτευτούν. Εσύ νιώθεις και ασχημομούρα, κάποιες δεν νιώθουμε ασχημομούρες, κάποιες νιώθουμε άτυχες ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ή δεν νιώθουμε πλέον ασχημομούρες. Για να μην μακρηγορώ, πάντα είχα στη ζωή μου άνδρες που είτε έκαναν κάτι μαζί μου και εξαφανίζονταν, είτε με έβλεπαν καθαρά σαν φίλοι, σε έκαναν friend zone δηλαδή, σε βάζα στη ζώνη των φίλων, είτε έμεναν για λίγους μήνες μαζί μου και με κακοποιούσαν λεκτικά. Η ανοχή σου στην λεκτική κακοποίηση είναι φοβερή, απίστευτη. Το περίεργο ήταν ότι κάποιοι από αυτούς έκαναν είτε πριν είτε μετά από εμένα επιτυχημένες μακροχρόνιες σχέσεις. Αυτό που σου λέω είναι διασταυρωμένο και το πιστεύω. Και σου λέω ότι έκαναν επιτυχημένες μακροχρόνιες σχέσεις όχι γιατί αυτοί ήδη είναι ικανοί. Γιατί κάποιες κοπέλες πριν από εσένα και μετά από εσένα που δεν είχαν όλο αυτό το σοβαρότατο πρόβλημα με την αυτοεικόνα τους και την αυτοεκτίμησή τους, τους έβαζαν όρια και τους έβαζαν στη θέση τους. Άρχισα να πιστεύω ακράδαντα ότι αν ήμουν σαν τα άλλα κορίτσια με ένα νορμάλ πρόσωπο και με ένα καλύτερο σώμα, πιθανώς να μου φέρονταν και εμένα καλύτερα και θα έκανα σοβαρή σχέση και μαζί μου. Κούνια που σε κούναγε, δεν είναι η εμφάνιση που παίζει ρόλο.
Αλλά αν όντως η εμφάνιση σου σε κάνει να νιώθεις τόσο άσχημα για τον εαυτό σου, ναι, επηρεάζει και το πώς σε βλέπουν οι άλλοι. Όχι ότι δεν υπάρχουν μαλάκες πολλοί και όχι ότι δεν ζούμε ανάμεσά τους, αλλά πολλοί σύντροφοί μου είχαν κάνει body shaming. Body shaming σημαίνει να σε κάνουν να νιώθεις ντροπή για το σώμα σου. Και ως ενήλικη αντιμετώπισα κακές συμπεριφορές ακόμα και από περαστικούς στο δρόμο. Μια φορά ένας τύπος πάνω σε ένα μηχανάκι σταμάτησε και μου είπε πόσο άσχημη παίζει να είσαι. Μια άλλη φορά ένα παιδί στη σχολή μου είπε επιλέξει, μου θυμίζεις μια φίλη μου, αλλά εντάξει, αυτή είναι πιο χάλια από εσένα. Τέλος, ένας καθηγητής μου στο πανεπιστήμιο μου είπε κάποτε, μπράβο σου, μπορεί ο Θεός να μην σου έδωσε ομορφιά, αλλά το μυαλό σου είναι ασύλληπτο και άλλα πολλά. Δεν είναι μόνο αυτά, πίστεψέ με, σε πιστεύω. Και πάμε στο σήμερα. Γνώρισα έναν τύπο σε ένα chat, ο οποίος έγραφε μεταξύ άλλων με πολύ χιούμορ. Το chat στον οποίο το γνώρισε ήταν ένα chat το οποίο ήταν ασφαλές, γιατί ήταν ένας χώρος όπου με ασφάλεια μιλούσε. Ενώ ένας φίλος της είχε εκείνο το chat και ήταν ένα chat συγκεκριμένο, πώς είναι τα σχόλια που έχουμε εμείς στο κανάλι μας. Τα σχόλια του μου έκαναν από την αρχή εντύπωση και έψαχνα ευκαιρίες να του πιάνω την κουβέντα στο κοινό chat. Είχα μεγάλη περιέργεια να δω το πρόσωπο αυτού του ανθρώπου. Κάποια στιγμή τον βρήκα στο Instagram και τον ακολούθησα. Αμέσως με δέχτηκε. Μπήκα στο προφίλ του και είδα ότι είχε πολλές φωτογραφίες με την κοπέλα του. Εκείνος δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο σε εμφάνιση, αλλά μου έκανε αμέσως το κλικ. Ομολογώ ότι ζήλεψα που είχε κοπέλα. Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση που μου συνέβη και αυτό με έναν άγνωστο. Αυτό το προφίλ, από το προφίλ του κατάλαβα ότι έχουμε αρκετά κοινά ενδιαφέροντα. Δεν του έστειλα κανένα μήνυμα επί τόπου. Πέρασε ο καιρός και με αφορμή κάτι που έγραψε στο chat της εκπομπής, του έστειλα προσωπικό μήνυμα αυτή τη φορά. Θέλω στο σημείο αυτό να σου πω ότι οι φωτογραφίες μου στο Instagram δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Θα σας πω τώρα από τώρα ότι την έχω βάλει να μου στείλει φωτογραφίες και θα σας τις περιγράψω τις φωτογραφίες. Για να δείτε κάποια συμπτώματα αυτής της διαταραχής που λέγεται στα αγγλικά body dysmorphic disorder. Είναι μια ψυχική διαταραχή στην οποία βλέπουμε το σώμα μας παραμορφωμένο, χωρίς να είναι. Επειδή έτσι πιστεύουμε πως είναι. Έχω μια εφαρμογή όπου μικραίνω τη μύτη μου και το πηγούνι μου και δείχνω πολύ εντυπωσιακή. Αρχίσαμε λοιπόν να μιλάμε με τον τύπο κάθε μέρα. Ήδη από την πρώτη βδομάδα της συνομιλίας μας μου αποκάλυψε ότι δεν νιώθει ευτυχισμένος με την κοπέλα του. Μου είπε ότι μένει μαζί της γιατί έχει βολευτεί μέσα στα 7 χρόνια που είναι μαζί. Αυτό που έκανε, ενώ είναι σε σχέση να μιλάει μαζί σου και να σου λέει ότι δεν είναι ευτυχισμένος με την κοπέλα του και να παραδέχεται κιόλας το δόλο ότι έμεινε μαζί της επειδή ήταν βολεμένος και ότι ψάχνει να βρει το επόμενο θύμα, κόκκινη σημαία τεράστια. Μου είπε ότι είναι εξαρτημένος από εκείνη και ότι φοβάται πως αν την αφήσει θα χάσει τον δρόμο του και θα μπλέξει ξανά με τα παλιά του πάθη. Παλιά έπινε λίγο παραπάνω και μου αποκάλυψε ότι στα 18 του έκανε αραιά χρήση ναρκωτικών και μικροδιακίνηση. Τώρα είναι 28. Αυτά ήταν μεγάλα red flags για εμένα. Ευτυχώς που ήταν. Δεν είχα σκοπό να μπλέξω. Όμως ένιωθα υπέροχα που είχα κάποιον να μιλάω ως το πρωί, που έδειχνε να μην πιστεύετε, που έλεγε ότι μόνο εγώ τον ηρεμώ. Λοιπόν, ξαναλέω, το είπα και στο χθεσινό οδηγητικό, μόλις δούμε τα red flags, μα μόλις τα δούμε, delete και block επί τόπου. Μπας και σώσουμε τίποτα, μπας και σώσουμε τη ζωή μας. Να τη ζούμε, να μην ταλαιπωρούμαστε. Κανείς δεν μου είχε μιλήσει ποτέ ξανά τόσο όμορφα, τόσο τρυφερά, λες και είμαι μπιμπελό. Μέσα σε 2 εβδομάδες από την πρώτη μας συνομιλία μου είπε ότι με είχε ερωτευτεί. Love bombing, ψυχοπαθολογική έλξη και όλα τα σχετικά. Δεν με είχε δει ποτέ από κοντά, γι' αυτό μάλλον. Το πρόσωπο ερωτευόμαστε, τον άνθρωπο, το πρόσωπο με την έννοια του ανθρώπου, ποιος είναι, την προσωπικότητα του, την ψυχή του, όχι τη φάτσα του. Άρχισε να μου λέει ότι είμαι πιο ξεχωριστό υπάρχει. Έλεγε ότι με σκέφτεται όλη μέρα και όλη νύχτα. Μου φάνηκαν υπερβολικά όλα αυτά. Κάτι δεν μου πήγαινε καλά κατά βάθος. Δεν σου κρύβω όμως ότι μου άρεσε λίγο το παράνομο μου. Μου άρεσε το απογορευμένο. Μου άρεσαν τα ρομαντικά του λόγια. Λάτρευα την προσοχή του. Είναι η προσοχή του που σου άρεσε περισσότερο παρά το απογορευμένο. Η προσοχή του.
Και επίσης το γεγονός ότι σε έβαζε ένα πάνω από την κοπέλα του, την οποία εσύ σίγουρα έτσι όπως βλέπεις τον εαυτό σου μέσα από παραμορφωτικά γυαλιά, θα θεωρούσε ότι είναι πολύ πιο όμορφη πρώην κοπέλα του από εσύ. Και αυτό σου άρεσε. Μου έλεγε ότι θέλει να τα παρατήσει όλα και να φύγουμε μαζί κάπου μακριά. Ένα βράδυ ξεφύγαμε και κάναμε sexting. Sexting σημαίνει μέσα από μηνύματα σεξουαλικού περιεχομένου να φτάσουν και οι δύο καθένα σπίτι του στην κορύφωση. Επέμενε να έρθει σπίτι μου, όμως δεν το δέχτηκα. Δεν είχε χωρίσει ακόμα επίσημα. Στο μεταξύ ζητούσε από τον κολλητό μου που έκανε την εκπομπή να μου στέλνει αυθοδές μες στο σπίτι μου εκ μέρους του. Να το love bombing σε όλο τούτο μεγαλείο. Μετά από ένα μήνα είπε στην κοπέλα του να χωρίσουν. Όντως διέγραψε και αυτή και αυτός όλες τις κοινές τους φωτογραφίες. Είπε ότι αυτή του η απόφαση δεν είχε να κάνει με εμένα και ότι θα έφευγε από εκείνη ούτως ή άλλως. Πέρασε άλλος ένας μήνας και το συνάντησα. Όταν με είδε πρώτη φορά μου είπε ότι δεν μοιάζω με τις φωτογραφίες. Μου είπε όμως ότι είμαι πιο όμορφη, διότι όλη μου η ομορφιά είναι εκφράσεις μου. Σε κάποια φάση, μου είπε ότι είμαι η πιο όμορφη γυναίκα που είχε δει ποτέ. Αυτό ήταν μεγάλο ψέμα βέβαια, αφού δούλευε νύχτα σερβιτόρος ανάμεσα σε καρακουκλάρες. Μου είπε ότι είμαι πιο όμορφη, διότι όλη η ομορφιά είναι εκφράσεις μου. Σου είπε ότι δεν μοιάζει με τις φωτογραφίες, αλλά είσαι πιο όμορφη και λες ότι είναι ψέμα. Θα σου πω και εγώ τη γνώμη μου για σένα. Ήξερε ότι αυτό είχα ανάγκη να ακούσω, καθώς του είχα μιλήσει για τις ανασφαλίες μου. Ανασφαλίες μου, ναι. Χθες γνωρίζω μια κυρία σε μια καφετερία. Γεια σου. Ξέρεις ποια είμαι. Ξέρεις ποια είσαι. Μια κούκλα. Πραγματικά μια κούκλα. Και μου λέει, μιλήσω στον πληθυντικό. Και της λέω, γιατί μου μιλάς στον πληθυντικό. Της λέω, μία. Από ό,τι βλέπω, μία είμαι. Δεν είμαστε δύο. Μου λέει, γιατί. Τη λέω, η μεγαλύτερη σου. Μου λέει, όχι, όχι, είσαι πολύ μικρότερη. Τη λέω, πόσο χρόνο είσαι, εγώ είμαι 47. Μου λέει, 48. Τη λέω, α, μου έλεγε 36-37, θα σε πίστευα. Γιατί όντως, πολύ ωραία κοπέλα. Πολύ ωραία κοπέλα. Και μου λέει, όπως ήταν χθες τα μαλλιά μου, χθες ήταν ίσια τα μαλλιά μου και τα είχα πιάσει τα μισά, έναν ηλίθιο κότσο και χωρούσα αυτά τα σκουλαρίνκια. Και είχα και αυτό το κραγιόν, μου λέει, ναι, κάνεις έτσι τα μαλλιά σου, φορά αυτό το κραγιόν. Εντάξει, τα μαλλιά μου τα έγινα ζουκουρά τώρα, αλλά φορά αυτό το κραγιόν και αυτά τα σκουλαρίνκια επειδή μου είπες. Και μου λέει, εσείς οι ψυχολόγοι λέτε τις σωστές λέξεις για να νιώσουν οι άνθρωποι καλά. Δεν το πίστευε αυτό που της έλεγα, ότι όντως ήταν καρακουκλάρα. Λοιπόν, από το πρώτο ραντεβού με φίλησε και κάναμε διάφορα λόγια σεξ. Βέβαια δεν άργησε να έρθει και το σεξ. Μάλλον αυτό που ένιωσε ήταν μια μεγάλη ψυχοπαθολογική έλξη. Εμφανισιακά δεν ήταν πουδενή ο τύπος μου, παρόλο που μου έπεφτε πολύ. Θα σου πω εγώ, ας σου πέφτε πολύ σε λίγος. Θα τα πω εγώ. Το βλέμμα του είχε κάτι το θεοσκότεινο και κακό. Τα vibes του ήταν περίεργα. Δεν ένιωθω ότι η ιδιοσυγκρασία του μου ταιριάζει, αλλά σκεφτόμουν το τηλεφωνικό σεξ που είχαμε κάνει και ήθελα να του ορμήξω ήδη από το πρώτο μισάωρο της πρώτης μας συνάντησης. Πρώτη φορά στη ζωή μου ήθελα κάποιον άνδρα τόσο πολύ σεξουαλικά. Ψυχοπαθολογική έλξη τεράστια. Πρώτη φορά αφέθηκα στο σεξ. Με τους προηγούμενους δεν περνούσα καλά. Ένιωθα άγχος πως θα φαίνεται το σώμα μου χωρίς ρούχα. Με εκείνον απελευθερώθηκα. Μου έπιανε το χέρι και οι ορμόνες μου έπαιρνα φωτιά. Κάναμε το πιο ιδιαίτερο σεξ που έχω κάνει ως τώρα. Ήταν και λίγο βιτσιόζο. Δεν θέλω να ξέρω. Βέβαια δεν είχε πάντα καλή στήση. Γελάω, γιατί συνήθως αυτοί που είναι βιτσιόζοι συνήθως δεν έχουν καλή στήση και θέλουν έτσι διάφορα βίτσια για να. Και μετά κάνουν και την κοπέλα να νιώθει άσχημα ότι αυτή φταίει που δεν έχουν καλή στήση. Για τη στήση του άντρα ευθύνεται ο ίδιος. Λοιπόν, και ούτε τους κοροϊδεύουμε τους άντρες που δεν έχουν καλή στήση. Τους λέμε να πάνε στον ανδρολόγο, στον ουρολόγο, να κάνουν όλες τις εξετάσεις και να πάρουν όλες τις θεραπείες και θα έχουν μια χαρά θα είναι η στήση τους. Απλώς γελάω για το γεγονός ότι κάποιοι δεν έχουν ήδη στήση και λένε φταίει η κοπέλα που δεν έχουν στήση. Δεν είναι μέσα στο κυκλοφοριακό σου σύστημα η κοπέλα. Δεν είναι μέσα στο αίμα που κυλάει στις φλέβες σου και το κάνει πιο λίγο για να μην έχει στήση. Άντε. Βέβαια δεν είχε πάντα καλή στήση και θεωρούσε ότι φταίει το σώμα μου γι' αυτό. Ίσως έφταιγε και τότε έφευγε το μακιγιάζ μου στο σεξ και φαινόταν πιο πολύ ατέλειες του προσώπου μου. Όλα αυτά είναι η δική σου χαμηλή αυτοεκτίμηση. Κάποιες φορές έκλεινε με το χέρι του τα μάτια του όταν δεν είχε καλή στήση, ίσως για να σκεφτεί κάποιαν άλλη. Όχι για την τρεπότα. Σου περάζει από το μυαλό ότι μπορεί να τρεπότα. Και δεν ήθελε να τον βλέπει, να σε βλέπει που τον βλέπεις που δεν είχε καλή στήση. Ναι, πρέπει να κάνουμε μια μέρα ένα βίντεο για το πώς διαχειριζόμαστε την κακή στήση. Ναι, πρέπει να κάνουμε. Όπως και να έχει, η σχέση μας κράτησε περίπου 40 μέρες. Τον πρώτο μήνα ήθελε να με βλέπει συνέχεια, ήθελε να κοιμόμαστε αγκαλιά, ήθελε να βγαίνουμε, ήθελε να μιλάμε όλη μέρα.
κάπου πάνω στο μήνα άρχισε να απομακρύνεται. Η αλήθεια είναι ότι μέσα στο μήνα είχαμε καυγάδες γιατί ζήλευα και τη σκιά μου. Στο μήνα πάνω άρχισε να μου λέει ότι κοιμάται από τις 9 και τις 10 το βράδυ, ενώ μέχρι τότε ξενυχτούσαμε στο τηλέφωνο κάθε νύχτα. Σκέφτηκα ότι μπορεί να έχει άλλη, καθώς τα ίδια έλεγε και στην πρώην του για να μιλάει μαζί μου τις νύχτες. Εκτός αυτού, τον έβλεπα online στο Viber και στις 3 και στις 4 το πρωί. Ώσπου δεν άργησε να έρθει η μέρα που με χώρισε. Και μάλιστα από το τηλέφωνο, τη Λεβέντης. Και εδώ αρχίζει το ζουμί της ιστορίας. Πέρασαν 2 εβδομάδες όπου έκλαιγα όλη μέρα. Μετά από 2 εβδομάδες με πήρε ο ίδιος τηλέφωνο να μου πει ότι λυπάται που με πλήγωσε. Το ρώτησα αν του λείπω. Μου είπε ναι, αλλά δεν αλλάζει απόφαση ως προς το χωρισμό. Μετά από 2 μέρες τον πήρα ξανά πίσω, ζητώντας τον να βρεθούμε να το λήξουμε από κοντά σαν άνθρωποι. Ήρθε λοιπόν, κάναμε μια συζήτηση, του είπα επίτηδες ότι γύρισα στον πρώην μου για να το τσιγκλίσω και λίγο πριν φύγω, με τράβηξε προς το μέρος του και αρχίσαμε να φιλιόμαστε. Ρωτούσε επίμονα αν θέλω τον πρώην μου αυτόν. Μετά χάθηκε πάλι. Του πες ψέματα του πήγε στον πρώην. Σε μια εβδομάδα τον πήρα τηλέφωνο και σε μια παρόρμηση της στιγμής του ανακοίνωσα ότι πάω σπίτι του. Πήγα, κάναμε σεξ, κοιμηθήκαμε αγκαλιά και την άλλη μέρα μου το ξέκοψε. Μετά από 2-3 μέρες είδα ότι άρχισε να κάνει ξανά like στην πρώην του, τρελάθηκα, θόλωσα, ζήλεψα. Ένιωσα τόσο χοντρή και άσχημη μπροστά της. Τον πήρα τηλέφωνο και τον απείλησα ότι θα της τα πω όλα και θα της στείλω και αποδείξει ότι την κοροϊδεύε και ήθελα να την κερατώσει μαζί μου. Τότε αυτός τρόμαξε και μου ζήτησε να βρεθούμε. Βρεθήκαμε και πούμε ψέματα ότι αυτή τα ξέρει όλα και δεν χρειάζεται να της πω κάτι. Και μάλιστα μου πέταξε ότι θέλει λίγο χρόνο για να δει αν θέλει να είναι ξανά μαζί μου. Bread crumbing and gaslighting. Bread crumbing σημαίνει να σου ρίχνει τις λίγες σταγόνες αγάπης για να σε τραβήξει και gaslighting να σε βγάζει τρελή. Το επόμενο διάστημα πότε βρισκόμασταν, πότε χανόταν. Περίμενα πώς και πώς να μου πει να είμαστε και πάλι κανονικά μαζί, αλλά αυτή η μέρα δεν ερχόταν. Τη μια μέρα κοιμόμασταν αγκαλιά, την άλλη δεν σήκωνε ούτε τηλέφωνο. Είχαμε κάτι σαν ελεύθερη σχέση. Αυτός που έλεγε στην αρχή ότι ήθελε να μου δώσει τα πάντα, κατέληξε να μου δίνει μόνο ψίχουλα. Και εννοείται ότι κάθε φορά που με έβλεπε, μου υπερτόνιζε ότι δεν υπάρχει λόγος να ενοχλήσω την πρώην του γιατί γνωρίζει για την προδοσία του. Αργότερα έμαθα πως δεν είχε την παραμικρή ιδέα. Ακολούθησαν 4 ακραίες συμπεριφορές του. Για όσο διάστημα πήγαινα σπίτι του μετά τον επίσημο χωρισμό μας, μου έλεγε πως δεν έχει λεφτά και πλήρωνα εγώ τον delivery. Τον πρώτο καιρό που βγαίναμε, με πήγαινε σε ακριβά εστιατόρια και έκανε μεγάλα έξοδα. Και με το που χωρίσαμε, έλεγε πως δεν έχει φράγκο και έμεσα ήταν σαν να μου ζητά οικονομική βοήθεια. Κλεγόταν. Φυσικά δεν τσίμπησα και καλά έκανες. Ένα βράδυ μου είπε ψέματα ότι είχε χάσει το πορτοφόλι του, ενώ είχα δει ότι το είχε κρύψει. Άρχισε να λέει πως όλα του πάνε στραβά, έκανε ότι κλαίει, φώναζε ότι δεν αντέχει τη φτώχεια και μετά κοπάνισε το κεφάλι του στο ψυγείο για να μου δείξει πόσο θυμωμένος είναι με την ατυχία του. Χειριστικότητες για να του δώσεις λεφτά. Όταν του είπε ότι τον είδα ότι έκρυψε το πορτοφόλι, του χλώμιασε και μου είπε ότι έκανε αυτή τη ψεύτικη σκηνή και κοπάνισε επίτηδες το κεφάλι του στο ψυγείο για να τεστάρει αν μπορώ να διαχειριστώ τα νεύρα του. Gaslighting. Δεύτερον, κανόνισε τα γενέθλια μου να τα περάσω μαζί του και να πάω σπίτι του. Εννοείται ότι δεν μου πήρε τίποτα γιατί και καλά δεν είχε λεφτά. Ήμασταν μαζί πολλές ώρες και σε κάποια φάση με πήραν οι φίλες μου να μου πούν ότι κανόνισαν έξοδο για να με γιορτάσουν. Εκείνος έγινε έξαλλος που ήθελα να πάω και που έβαζα τις φίλες μου πάνω από αυτόν. Μετά μου ζήτησε συγγνώμη λέγοντας πως είναι ένας χειριστικός εγωιστής μαλάκας και ότι δεν έπρεπε να μου χαλάσει τα γενέθλια. Τρίτον, μια άλλη μέρα μου ζήτησε να πάω από το σπίτι του τόσο νωρίς το πρωί. Μου ζήτησε να πάω από το σπίτι του νωρίς το πρωί και να μείνω εκεί και το βράδυ. Μου είπε ότι θα λείψει μόνο 6 με 2 το βράδυ λόγω δουλειάς και έπειτα υποτίθεται ότι θα επέστρεφε να κοιμηθούμε αγκαλιά. Εν τέλει επέστρεψε το άλλο πρωί. Εγώ είχα γίνει έξαλλη, του είχα τηλεφωνήσει άπειρες φορές, του έστελνα μηνύματα που τον έβριζα. Ήμουν μόνη μου στο σπίτι του για 16 ώρες και αυτός τριγυρνούσε. Όταν μπήκε το άλλο πρωί, μέσα στο σπίτι μύριζε αλκοόλ, με κόλλησε στον τοίχο και ήταν έτοιμος να μου επιτεθεί επειδή τον ενοχλούσαμε μηνύματα. Φοβήθηκα, πήγα να φύγω και αυτός με γύρισε πίσω, λέγοντας μου ότι θέλει να γίνω ξανά η επίσημη κοπέλα του και ότι από σήμερα έχουμε κανονική σχέση. Πόσο άρρωστα πράγματα όλα αυτά. Στα καπάκια κοιμηθήκαμε αγκαλιά για λίγες ώρες και μόλις ξυπνήσαμε ήταν απότομος. Με έδιωξε κακήν κακός, λέγοντας μου ότι έχει και άλλη και ότι μου είπε ψέματα ότι θέλει να είμαστε κανονικά μαζί. Το είπε απλώς και μόνο για να με ρεμίσει εκείνη την ώρα που είχα φοβηθεί. Και πάμε και στο τέταρτο και τελευταίο. Το συνάντησα και μια ακόμη φορά, μου έλειπε, δεν άντεχα και χωρίς να το σκεφτώ πήγα από το σπίτι του. Απλώς του χτύπησα την πόρτα και αλήθεια είναι ότι είχα ένα ειρωνικό και επιθετικό ύφος. Έγινε έξαλλος που πήρα την πρωτοβουλία να πάω από εκεί χωρίς να μου δώσει το OK,
μου φώναζε, ποια νομίζεις ότι είσαι ρε μαλακισμένο και έρχεσαι απρόσκλητη, σε ένα μηδενικό, τα πτυχία σου τα πήρες με τις πλάτες του πατέρα σου και όχι με την αξία σου, κάνε μια χάρη στον εαυτό σου και αυτοκτόνα, η πρώη μου βγάζει πιο πολλά λεφτά από εσένα και που γυμνάζεσαι τι καταφέρνεις, δεν είσαι τόσο πέτρα όσο η πρώη μου. Τι μαλάκας και τι κομπλεξικός. Νευρίασα τόσο που το χαστούκισα και πήγα να φύγω. Και τότε με έπιασε από το λαιμό και με έσφιξε δυνατά Θέκλα. Δεν μπορούσα να πιστέψω πως ο άνθρωπος που στην αρχή με διεκδίκησε τόσο, που έλεγε πως θα με φροντίζει και θα με προσέχει, μου φέρθηκε έτσι. Και ψυχική βία, λεκτική βία και σωματική βία. Ξέρω πολλούς άνδρες που έχουν δεχτεί χαστούκι από γυναίκα και δεν το γύρισαν πίσω. Όχι να σε πιάσει από το λαιμό, να σε πνίξει, χωρίς να σημαίνει ότι είναι σωστό να δίνουμε χαστούκι. Στο τέλος του είπα τη γνωστή καραμέλα. Ξέρω γιατί τα έκανες όλα αυτά, γιατί δεν είμαι όμορφη αρκετά για να με ερωτευτείς, γι' αυτό δεν είχες στήσει πολλές φορές, γι' αυτό είχες και άλλη και γι' αυτό με την πρώτη σου μείνες 7 χρόνια και με μένα τόσο λίγο καιρό. Θέκλα μου, το ξέρω ότι πρέπει να κάνω ψυχοθεραπεία. Αλλά μήπως τελικά η λύση στο πρόβλημα είναι πλαστικές όταν έχεις ένα τόσο άσχημο πρόσωπο και ένα μέτριο σώμα. Αν με έβλεπες ακόμα και εσύ που λες ότι δεν υπάρχουν άσχημοι άνθρωποι, θα αναθεωρούσεις. Επίσης, πώς γίνεται ακόμα να το σκέφτομαι σεξουαλικά και ερωτικά? Άρρωστο κόλλημα είναι αυτό. Ψυχοπαθολογική έλξη είναι αυτή. Συνεξάρτηση είναι αυτή. Δεν το ελέγχω. Και εν τέλει, τι ήθελε αυτός ο άνθρωπος από μένα? Νάρκισσος ήταν, ψυχοπαθής? Νάρκισσος ήταν σίγουρα, για ψυχοπαθής δεν ξέρω. Ήθελε να του πληρώνω το φαγητό και με φώναζε σπίτι, βεβαίως. Αυτό ήθελε. Ήθελε να βεβαιωθεί ότι δεν θα τον κάψω στην πρώην, και αυτό. Γιατί τόσα μεγάλα λόγια στην αρχή, γιατί τόσες υποσχέσεις, γιατί έτσι κάνουν οι άρχισοι? Ψάχνουν τα θύματα τους για να τα εκμεταλλευτούν και λένε πολλά μεγάλα λόγια και πολλές υποσχέσεις στην αρχή χωρίς αντίκρισμα. Πάντως είδες, λέει, πήρες τα πτυχία σου με τις πλάτες του πατέρα σου. Άρα ζήλευε ότι εσένα ο πατέρας σου προφανώς έχει κάποια οικονομική επιφάνεια και ίσως είναι και μορφωμένος άνθρωπος, δεν ξέρω τι. Σε ζήλευε και σε φθονούσε. Και ένιωθε μειονεκτικά. Και αυτοί που θέλουν να μας φάνε λεφτά στην αρχή μπορεί να κάνουν και grand gestures, να κάνουν μεγάλες χειρονομίες, μεγάλες κινήσεις, να μας πάνε σε ένα ακριβό εστιατόριο κλπ. Για να λέμε, αυτός ξοδεύει πάνω, άρα ας του δανείσω 1000 ευρώ, ας του δανείσω 2000 ευρώ, 3000 ευρώ, δεν ξέρω εγώ πόσα. Λέω τώρα, γιατί ξέρω μια ιστορία με μια κοπέλα που δάνεισε σε κάποιον απερίγραπτο αυτό το ποσό, μόνο και μόνο επειδή τη κλεγόταν και τη έλεγε αυτά τα μεγάλα λόγια. Και μετά κατάλαβε ότι ήταν όλα ψέματα. Και αυτό ήταν εθισμένο κάπου, δεν ξέρω, τζόγου και τέτοια που τα έτρωγε. Όπω και να έχει. Και γιατί μετά το πρώτο μα ραντεβού που είδε ότι δεν μοιάζω με τι φωτογραφίε δεν έφυγε? Γιατί προχώρησε μαζί μου? Αποκλείεται να του άρεσα σαν γυναίκα και α έλεγε ότι με ερωτεύτηκε. Δεν το πιστεύω. Συγγνώμη για το τεράστιο κείμενο. Με εκτίμηση. Και τη γράφω εγώ. Στείλε μου μια φωτογραφία σου χωρίς φίλτρα και μια με φίλτρα. Λοιπόν, και έρχονται οι φωτογραφίες της. Και βλέπω μια κούκλα, ειδικά στις φωτογραφίες χωρίς φίλτρα, η οποία προσωμιάζει πολύ τη Μακαρίτη σαν την Ειρήνη Παπά. Η Ειρήνη Παπά πόσο όμορφη γυναίκα ήταν, ε? Μοιάζει πάρα πολύ στην Ειρήνη Παπά. Και μάλιστα οι φωτογραφίες της χωρίς φίλτρα είναι πολύ πιο ωραίες από αυτές με φίλτρα. Και τις γράφω. Σε αυτές χωρίς Photoshop είσαι πολύ πιο όμορφη. Και είναι αλήθεια, παιδιά. Πραγματικά είναι αλήθεια. Σας λέω, σκεφτείτε την Ειρήνη Παπά. Θα μπορούσε να σου κόρη της Ειρήνης Παπά. Για τόση όμορφια μιλάμε. Ευχαριστώ, Θέκλα μου, αλλά δεν το βλέπει κανείς άλλος εκτός από σένα. Και στέλνω και τον τύπο που μου έκανε love bombing στο τέλος και με απέρριψε. Λοιπόν, και βλέπω και τον τύπο. Δεν θα πω λόγια. Θα μιλήσω με το βλέμμα. Του πέφτεις πάρα πολύ, 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 πάρα πολύ του πέφτεις. Αλλά έχει χάρη αυτός ο τυπάκος που υπάρχει τόσο πρόβλημα με τη δέσμευση με τους άνδρες σήμερα, ώστε κάτι τύποι σαν γι' αυτό παίζουν παιχνίδια με κάτι γκομενάρε σαν εσένα και σαν την πρώην του που γύρισε πίσω, που επίσης πιστεύω ήταν γκομενάρα, και βρίσκουν πεδίο και παίζουν. Αυτό ας ξυπνήσουν τα γόρια που είναι νορμάλ. Ας ξυπνήσουν λίγο, γιατί δίνουν... Δεν μπορώ να σχολιάσω. Λοιπόν,
Και της είπα, μου λέει, ελπίζω μέσα από το βίντεο να βοηθηθούν και άλλοι άνθρωποι που βιώνουν κάτι παρόμοιο με εμένα. Είναι πολύ σημαντικό για μένα να ακούσω τη γνώμη σου πάνω στο θέμα που απασχολεί. Λοιπόν, θα σας το πω ξεκάθαρα. Τη γνώμη μου, αλλά έρθει και άλλο από τη χθες. Θέκλα μου, αγαπημένη, καλησπέρα. Κοντεύω να τρελαθώ, να σαλτάρω. Αποφάσισα να επικοινωνήσω ξανά με τον τύπο και να του ζητήσω εξηγήσεις για την όλη του συμπεριφορά. Μου είπε ότι νιώθει την ανάγκη να μου μιλήσει ειλικρινά και μου είπε πως έχουν τα πράγματα χαρτί και καλαμάρι. Τώρα, εγώ δεν πιστεύω ότι αυτός μίλησε ποτέ ειλικρινά, πραγματικά. Μου είπε ότι με συναντούσε γιατί με φοβόταν. Φοβόταν ότι θα πω τα πάντα στην πρωί του και ήθελε να με έχει από κοντά. Εξαναγκαζόταν να κάνουμε σεξ γιατί πίστευε ότι αν με ξέκοβε θα φερόμουν εκδικητικά και θα τα έλεγα όλα στην κοπέλα. Μου είπε ότι έκανε σεξ μαζί μου με την ελπίδα να νιώσω αυτοπεποίθηση, να νιώσω άνετα με το σώμα μου και να πάω παρακάτω χωρίς να τον πρίζω κάθε μέρα με τα δράματά μου. Ήθελε να μου αποδείξει ότι του αρέσω και να τον αφήσω ήσυχο. Όντως κάθε μέρα τον έπαιρνα και του φώναζα λέγοντάς του ότι με άφησε γιατί ήμουν άσχημη και ότι γι' αυτό θα τον εκδικηθώ. Μάλιστα μου αποκάλυψε ότι έπαιρνε κάποια φάρμακα για να μπορεί να έχει στήσει, δεδομένου ότι δεν ήμουν ο τύπος του σαν γυναίκα. Μου είπε ότι ένιωθε βιασμένος γιατί έκανε σεξ μαζί μου με το ζόρι. Μετά από αυτά νιώθω ακόμα πιο ντεκαβλέ, πιο άσχημη, πιο μπάζω. Κανείς δεν θα με θέλει ποτέ. Ωστόσο το συγκεκριμένο τον μπλόκαρα και για μένα η ιστορία τελείωσε οριστικά. Τι νόημα όμως έχει. Αφού από ό,τι φαίνεται το σεξ δεν θα το χαρώ ποτέ. Ούτε την αγάπη. Ούτε τον έρωτα. Κανείς δεν θα θέλει να είναι μαζί μου χωρίς δόλο. Τα έχω περάσει και στο παρελθόν. Γιατί μου το έκανε αυτό. Τα είχα καταλάβει όλα, Θέκλα. Είχα καταλάβει ότι με φοβόταν, αλλά δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι με συναντούσε χωρίς να του αρέσω καθόλου. Σαν κοπέλα. Λοιπόν, επειδή έχω κάπου να πάω, συνεχίζω το βίντεο αυτό στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, Λάκι μου, μπήκαμε στο αυτοκίνητο. Έχουμε κάπου να πάμε. Το update στο email της φίλης σήμερα το είδα. Δηλαδή την ώρα που μπήκα να διαβάσω την επιστολή της, είδα ότι χθες είχε στείλει και update. Επειδή γίνεται χαμός με τα email, όπως μπορείτε να φανταστείτε. Και όσοι δεν σας απαντάω ενωρίς, σκεφτείτε ότι δεν είστε μόνο εσείς, είναι 68.000 συνδρομητές στο κανάλι. Λοιπόν. Είπα την άποψή μου για τις φωτογραφίες. Η οποία η άποψή μου για τις φωτογραφίες είναι αντικειμενική. Δεν σου είπα ότι φαίνεσαι πιο όμορφη χωρίς Photoshop. Και δεν σου είπα στο βίντεο ότι μοιάζεις πάρα πολύ στη Μακαρίτη σαν την Ειρήνη την Παπά που ήταν μια γκομενάρα, μια θεάρα, μια γυναικάρα την οποία ζήλεψαν πολλές και πολέμησαν πολλές και πολλοί. Ψάξε να διαβάσεις για την Ειρήνη Παπά, την ηθοποιό τη σπουδαία που ήταν και ήταν μια γυναίκα η οποία κατάφερε από μόνη της να έχει τεράστια διεθνή καριέρα. Και όπως συμβαίνει συνήθως ουδής προφήτης δεχτός εν τον τόπο αυτού, την πατρίδη αυτού. Στην Ελλάδα την είχαν χεσμένη, ενώ στην πραγματικότητα στο εξωτερικό κατάφερε μόνη της να επιτύχει πράγματα, όπως καταφέρνεις και μόνη σου εσύ να επιτύχεις πολλά πράγματα στις σπουδές σου και είμαι σίγουρη πως θα τα καταφέρεις. Λοιπόν, είμαι αντικειμενική. Δεν θα σου πω ότι ο πρώην σου είναι μπάζο. Βλέπετε λίγο, αλλά δεν βλέπετε τόσο όσο βλέπεις εσύ. Λοιπόν, εσύ φτάνεις στην κατάληξη, μετά που σου παραδέχθηκε ότι μετά που χωρίσατε έκανε σεξ μαζί σου για να μην το δώσεις την πρώην του και γι' αυτό δεν του σηκωνόταν κλπ. Και σου πει όλες εκείνες τις ιστορίες για μετά που χωρίσατε. Εσύ πλέον είσαι πεπισμένη ότι το πρόβλημα είναι η εμφάνισή σου και έχεις μια πολύ άσχημη εμφάνιση και ένα πολύ μέτριο σώμα. Μια χαρά είναι το σώμα σου εντωμεταξύ. Μια χαρά και τρεις τρομάρες, όχι δύο. Και θα λέω μια χαρά, δεν εννοώ μια χαρά όπως το δικό μου που είμαι 1,63 και κατάφερα από το 85 να πω 93 κιλά τους τελευταίους δύο μήνες. Όχι, είσαι μια χαρά του στυλ αρμονικότατες αναλογίες και του στυλ size extra small. Με το ζόρι small φοράς κι εσύ. Λοιπόν, από θέμα εμφάνισης είσαι μια χαρά, όμως δεν είσαι καλά στο μυαλό. Όχι με την έννοια ότι είσαι τρελή. Με την έννοια του ότι ξεκάθαρα έχεις όλα τα συμπτώματα
που μπορεί, εάν πας σε έναν ειδικό να σου κάνει διάγνωση, να σου βγάλει ότι έχεις το λεγόμενο body dysmorphic disorder, τη διαταραχή αυτή στην οποία βλέπεις το σώμα σου ότι έχει δυσμορφία, ενώ στην πραγματικότητα το σώμα σου έχει ευμορφία. Ευμορφία, ομορφιά. Ευ σημαίνει καλή, μορφή. Ευμορφία. Δυσμορφία σημαίνει άσχημη μορφή. Λοιπόν, μια χαρά είσαι και το σώμα, μια χαρά είναι και τη φάτσα σου, μια χαρά είναι και το σώμα σου, μια χαρά είναι και ο κόλος σου, μια χαρά είναι τα βυζιά σου, όλοι τα λέω έτσι. Λοιπόν, όμως έχεις πρόβλημα στο πώς βλέπεις εσύ ίδια τον εαυτό σου και σαφώς αυτό το πρόβλημα έχει προκληθεί και έχει δημιουργηθεί από το ανελέητο bullying που έχεις φάει ως παιδί από τα ξαδέρφια σου και από την ανέσθητη συμπεριφορά και αντιμετώπιση που είχε η μάνα σου απέναντι στην κατάσταση που εσύ έβγαλες νευρική ανορεξία. Έβγαλες, εννοώ, έβγαλες ως σύμπτωμα, έπαθες αυτή τη διαταραχή. Η νευρική ανορεξία είναι μια ψυχική διαταραχή, η οποία παρατηρείται κυρίως σε κορίτσια, παρατηρείται και σε αγόρια κάποιες φορές. Θυμάμαι ένας από τους πρώτους θεραπευόμενους που είχα ήταν ένα αγόρι που είχε νευρική ανορεξία. Και σε αγόρια μπορεί να συμβεί. Και ήταν straight αγόρι, δεν ήταν και αγόρι. Ενώ ότι δεν είχε σχέση με τον ερωτικό προσανατολισμό. Ήταν αγόρι και είχε νευρική ανορεξία. Λοιπόν, είναι μια ψυχική διαταραχή, legit, είναι νόμιμη, υπάρχει αυτή η ψυχική διαταραχή και για να πάθει ένα παιδί στην εφηβεία νευρική ανορεξία σημαίνει ότι είναι πολύ άσχημα ψυχολογικά. Σημαίνει ότι είναι βαθιά τραυματισμένο το παιδί μας και το παίρνουμε το παιδί μας και το πάμε κατευθείαν σε ψυχολόγο. Και μάλιστα για την νευρική ανορεξία δεν ξέρω στην Ελλάδα, νομίζω κάτι έχει αρχίσει να γίνεται. Στο εξωτερικό υπάρχουν ειδικά κέντρα τα οποία επανδρώνονται από ψυχολόγους, ψυχίατρους, ψυχιατρικούς νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, διαιτολόγους, κλινικούς διαιτολόγους κλπ. Που τα παιδιά πάνε εκεί, οι ενήλικες με νευρική ανορεξία και έχουν μια ολιστική αντιμετώπιση. Ξεπέρασες μόνη σου την νευρική ανορεξία, δεν έγινες όμως. Είπα προηγουμένως, έβγαλες νευρική ανορεξία. Πώς λέμε, βγάζω ένα σπυρί. Τα βγάζουμε ένα σπυρί. Συνήθως είναι το σώμα μας που έχει τοξίνες και βγάζει στο δέρμα αυτές τις τοξίνες προς τα έξω. Δεν είμαι δερματολόγος, μπορεί να είναι και λάθος που λέω. Κάποιες φορές όμως κάποια σπυριά είναι που να κάνουμε τη διατροφή μας. Ότι τρώμε πολύ βλαβερά πράγματα, ότι έχουμε τοξίνες στον οργανισμό μας και το δέρμα μας αποβάλλει αυτές τις τοξίνες όπως ένα σπυρί. Δεν σημαίνει ότι αν το θεραπεύσεις εκείνο το σπυρί, βάλεις πάνω μία κρέμα που να περιέχει, ξέρω εγώ, υδροκορτιζόνη και αντιβιωτικό και θεραπευτεί το σπυρί, ότι αν δεν αλλάξεις τη διατροφή σου και αν δεν φτιάξεις την υγεία του εντέρου σου κλπ, ότι δεν θα φύγουν οι τοξίνες από το σώμα σου. Χρειάζονται ριζική αντιμετώπιση οι όποιες ψυχικές διαταραχές και χρειάζεται οξία ψυχοθεραπεία ένα παιδί το οποίο έχει δεχθεί bullying. Ανελέει τον bullying. Και μη σου πω ότι πολλές φορές και μέσα στις οικογένειες συμβαίνει τον bullying, του στείλει η μάνα να κάνει bullying στο παιδί για την εμφάνισή του, γιατί το παιδί μπορεί να μοιάζει στην πεθερά της που δεν γουστάρει ή να μοιάζει σε μια αδερφή της που μισεί. Μην πάτε μακριά. Σας πω τη δικιά μας ιστορία στην οικογένεια, που η γιαγιά μου, η Μακαρίτη, η μάνα της μάνας μου, η οποία ήταν μια πολύ ωραία γυναίκα. Ενώ αντικειμενικά ωραία γυναίκα, του στείλω ήταν πιο ψηλή από μένα. Είχε πολύ ωραίες αναλογίες στο σώμα της. Πέρα από τα χέρια της και το πρόσωπο της που εκτίθενταν συνεχώς στον ήλιο όταν έκανε δουλειές στα χωράφια, το υπόλοιπο σώμα της μέχρι και τα 95 που πέθανε ήταν άψογο, δεν είχε ούτε ραγάδα ούτε τίποτα. Δηλαδή, ας πούμε, θυμάμαι, είχαμε πάει με μια ξαδέρφη μου να τη βοηθήσουμε όταν είχε κάνει μια εγχείρηση χολής, νομίζω. Και την είδαμε γυμνή και πάθαμε την πλάκα μας. Και είπαμε τι γάμπα έχει η γιαγιά, γιατί βυζί έχει η γιαγιά. Και εμείς ήμασταν τότε, ξέρω εγώ, πριν τα 30 και είναι καλύτερη από εμάς. Ενώ πολύ καλή εμφάνιση. Είχε καστανόξανθα μαλλιά, είχε γαλαζιά μάτια. Και η γιαγιά δεν παντρεύτηκε αυτό που ήθελε να παντρευτεί, ο οποίος επίσης ήταν ξαφνός γαλανομάτης. Παντρεύτηκε έναν άλλον για λόγους που έχουν να κάνουν με την οικογένειά της και τα αδέρφια της και που δεν τον ήθελαν αυτό που ήθελε κλπ. Ο παππούς μου ήταν ένας γλυκύτατος άνθρωπος, ο άντρας της. Ήταν μελαχρινός. Ήταν λίγο κοντούλης, που χαρά στο πράγμα και οι κοντοί έχουμε τη χάρη μας. Είπαμε τα ακριβά αρώματα μπαίνουν σε μικρά μπουκαλάκια. Ήταν μελαχρινός, ήταν πολύ γλυκός. Είχε πολύ μεγάλη κλίση προς την ποιήση και προς τα τραγούδια κλπ. Αλλά η γιαγιά μου δεν τον ήθελε, γιατί ήθελε τον άλλον. Αυτόν που ήθελε να πάρει και δεν την άφησαν τα αδέρφια της να πάρει κλπ. Λοιπόν, και η γιαγιά μου έκανε το εξής.
Όσα παιδιά της έμοιαζα σε αυτή τα εκτιμούσε και έλεγε ότι είναι όμορφη και καλή και ξέρω εγώ, και όσα παιδιά έμοιαζαν στον άνδρα της, τα θεωρούσε άσχημα. Η μάνα μου είχε την ατυχία να μοιάζει στον πατέρα της. Την ατυχία επειδή είχε αυτή τη μάνα, όχι ότι την άσχημη εμφάνισή της. Οπότε η γιαγιά μου άσχημη την κατέβαζε, άσχημη την ανέβαζε, άσχημη την κατέβαζε, κοντή, ξέρω εγώ, όλα τα καλά. Και έχω ακούσει τη γιαγιά μου να λέει πολύ σκληρά λόγια στη μάνα μου, μεγαλώνοντας. Η μάνα μου με τη σειρά της δεν μου έλεγε τα ίδια σκληρά λόγια εμένα. Αλλά μου έλεγε ότι είμαι παχιά, μου έλεγε ότι είμαι άσχημη, μου έλεγε ότι μοιάζω στην άλλη μου τη γιαγιά μου τη Θέκλα, η οποία ήταν μια παχουλή γυναίκα. Μου έλεγε πρόσεχε μην τρως άλλο και άμα τρως περισσότερο θα γίνεις σαν τη γιαγιά σου και θα πάθεις διαβήτη σαν τη γιαγιά σου. Όντως έπαθα διαβήτη, δηλαδή δεν επειδή έτρωγα, έπαθα διαβήτη επειδή είχα το γονίδιο. Λοιπόν, πολύ αστείο, πάθε και η μάνα μου διαβήτη τώρα. Τέλος πάντων, και μου μετέφερε εμένα η μάνα μου αυτό που της μετέφερε η μάνα της, δηλαδή το μίσος, θα το πω, το μίσος που είχε για τον άνδρα της το μετέφερε στην κόρη της και η κόρη της το μίσος που είχε για τον εαυτό της που της το έδωσε η μάνα της το μετέφερε σε μένα. Πιο μετριασμένο, αλλά μου το μετέφερε. Και πέρασα τη μισή ενήλικη ζωή μου θεωρώντας ότι είμαι άσχημη και κακάσχημη και ανέραστη και αναξιαγάπητη που λες και εσύ και δεν θα με θέλει κανείς. Εντάξει. Δεν σου λέω ότι είμαι όμορφη, μακάρι να έμοιαζα στην Ειρήνη Παπά. Σου λέω ότι είμαι τόσο όμορφη όσο είσαι εσύ, όσο ήταν η Ειρήνη Παπά. Αλλά σήμερα ξέρω ότι μια χαρά βλέπουμε και είμαι μια χαρά αξιαγάπητη και είμαι και μια χαρά αξιογάμητη. Εντάξει, αξιαγάμητη, ας πούμε και κάτι να γελάσουμε. Είναι όλα εδώ. Είναι όλα εδώ. Και τώρα είμαι στα 93 κιλά. Και όταν ήμουν 63 κιλά, δηλαδή 30 κιλά πιο κάτω, έχω και πολύ βαρύ σκελετό εγώ. Οπότε τα 93 τα κιλά τα δικά μου μοιάζουν με τα 75 μια άλλη κοπέλα στο ίδιο ύψος. Νομίζω ότι ήμουν άσχημη και παχιά. Τώρα που είμαι 93 πιστεύω ότι είμαι παχιά και όμορφη. Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, έχεις body dysmorphic disorder πολύ πιθανόν. Θα σου στείλω με το email τα στοιχεία μιας εξαιρετικής συναδέρφου στην Αθήνα να πας ή να πας από κοντά να κάνεις συνεδρίες με σωστά. Μιας γλυκίτα της κοπέλας. Στη οποία ξέρω ότι έχει αναλάβει και μια άλλη κοπέλα που την ξέρω που έχει ζητήματα με την εμφάνισή της και κάποια συμπτώματα νευρικής ανορεξίας και έχουν πολύ καλή θεραπευτική σχέση. Λοιπόν, γιατί αυτός ο μαλάκας σου φέρθηκε έτσι. Αυτός ο μαλάκας σου φέρθηκε έτσι επειδή βρήκε έδαφος. Βρήκε έδαφος. Όταν εμείς ήδη πιστεύουμε ότι είμαστε άσχημοι, ότι είμαστε αναξιαγάπητοι, ότι είμαστε αναξιαγάμητοι. Α, το βρήκα, αναξιαγάμητοι. Ότι εμάς δεν θα μας αγαπήσει κανείς, ότι εμείς δεν θα χαρούμε ποτέ το σεξ, ότι εμείς δεν θα περάσουμε ποτέ ωραία, ότι εμείς δεν θα έχουμε ποτέ μια σχέση της προκοπής, ότι το πρόβλημα είναι η εμφάνισή μας και το σώμα μας και όχι ότι ζούμε σε μια εποχή που όλοι οι άνθρωποι δυσκολεύονται να έχουν έρωτα και αγάπη στη ζωή τους. Άκουσε εδώ τα βίντεο στο κανάλι. Άκουσε εδώ τα βίντεο στο κανάλι. Να σου πω, κόρη, γιατί έγραψα το βιβλίο «Ανατομία μιας γυναίκας», που ήταν και απαρχή της συγγραφικής μου πορείας. Το έχω ξαναπεί, θα το πω και εδώ. Το 2001 αποδέχτηκα το διορισμό στα σχολεία. Γιατί διόριζαν τότε τους ψυχολόγους στη θέση του ειδικού δασκάλου. Άντεξα 3 χρόνια. Μετά παραιτήθηκα από το δημόσιο. Λοιπόν, εκεί, όταν πήγα εγώ το 2001, ήταν μόλις είχα χωρίσει από τον πρώτο μου γάμο, και ήμουνα πολύ χάλια. Παρόλο που εγώ είχα πάρει την απόφαση, ήμουνα σκατά. Και πίστευα κιόλας ότι είμαι άσχημη. Ήμουν πεπισμένη. Λοιπόν, γνωρίζω μια κοπέλα, κουκλάρα. Κουκλάρα δηλαδή, πραγματικά, τι να σου πω. Όποιος τη δει το λέει, είναι με βάση την αντικειμενική ομορφιά 10 στα 10. Γλυκύτατη. Γινόμαστε φίλες. Και εφόσον είμαστε φίλες, μαθαίνω για την ερωτική της ζωή. Και βλέπω ότι αυτή τα έκανε χειρότερα από μένα. Και αυτή τα έκανε πιο σκατά από μένα. Που ήταν τόσο όμορφη. Και εκεί παθαίνω πατατρά. Και συνειδητοποιώ ότι δεν είναι η εμφάνιση της κοπέλας που παίζει ρόλο για το τι τύχη εντός αγωγικών θα έχει στην ερωτική της ζωή, αλλά αυτό εδώ. Και τι έχει μέσα στο κεφάλι της και τι ψυχικά τραύματα κουβαλάει ανεπίλητα. Και αυτό ήταν η αφορμή, αυτή η κοπέλα, ο Θεός να την έχει καλά, αυτή η κοπέλα ήταν η αφορμή για να ξεκινήσω να γράφω εκείνο το βιβλίο. Αυτή. Γιατί κατάλαβα και είδα στην πράξη που κάναμε παρέα 3 χρόνια ότι ενώ ήταν μία αντικειμενικά καρακουκλάρα από όλους, ενώ όλοι το δεχόντουσαν αυτό,
που ένιωθε και καλά για την εμφάνιση της, δεν ένιωθε άσχημα συγκεκριμένα για την εμφάνιση της. Παρόλα αυτά, η ερωτική της ζωή ήταν σκατά. Και ήταν σκατά το 2001, το 2002, το 2003, τότε που ήταν και πιο εύκολο να κάνεις υγιείς σχέσεις κλπ. Και έτσι έγραψα το πρώτο μου βιβλίο, Ανατομία μιας γυναίκας, το οποίο αν το ψάξεις στην ιστοσελίδα μου, στην σελίδα ηλεκτρονικές εκδόσεις, υπάρχει σε μορφή φλίπου και μπορείς να το διαβάσεις. Λοιπόν, είμαι σίγουρη 1000% ότι το πρόβλημα για τη σχέση σου δεν είναι η εμφάνισή σου, αλλά το γεγονός ότι έχεις άλλη τα ψυχολογικά προβλήματα, τα οποία βγήκαν και με το σύμπτωμα, ως σύμπτωμα της νευρικής ανορεξίας, και δεν έκανες θεραπεία ουσιαστική για να τα ξεριζώσεις τα προβλήματα. Αυτός ο τύπος ήβρεν και έκαμε που λέμε στην Κύπρο, βρήκεν και έκανε. Εφόσον γνωριστήκατε στο chat του κοινού σου γνωστού, είναι πάρα πολύ πιθανόν ο κοινός σου γνωστός να του έχει πει ότι ξέρεις, αυτή η κοπέλα έρχεται από μια οικογένεια που έχουν χρήματα. Αυτή η κοπέλα είναι καλά οικονομικά. Γιατί ο τύπος αυτός ξεκάθαρα είναι βολεψάκιας και το έχει δηλώσει. Όταν σου είπε ότι ήταν 7 χρόνια σε μια σχέση επειδή ήταν βολεμένος, τι άλλο έκανε από του να δηλώσει ότι ήταν βολεψάκιας? Αν του άρεσες, εγώ είμαι σίγουρη ότι του άρεσες. Γιατί αν δεν του αρέσεις του να έρθει σου, δεν θα μπει στη διαδικασία να σου κάνει love bombing. Ότι του άρεσες σεξουαλικά εννοώ και ερωτικά. Γιατί δεν λειτουργούσε το πουλί του, δεν ξέρω, δεν είμαι ουρολόγος. Πολύ πιθανόν να έχει να κάνει με τις καταχρήσεις που έκανε παλαιότερα. Οι άνδρες που κάνουν καταχρήσεις, ακόμη και σε νεαρή ηλικία να είναι, αν κάνουν καταχρήσεις με αλκοόλ και ουσίες, μπορεί να πάθουν και πρόβλημα στήσης. Και το πρόβλημα στήσης το είχε πριν να τσακωθείτε. Το πρόβλημα στήσης το είχε πριν να τον πρίξεις. Το πρόβλημα στήσης το είχε από την αρχή και γι' αυτό και διέπρεπε στο τηλεφωνικό σεξ και στο cyber sex. Να ξέρετε ότι ένας τύπος ο οποίος προτιμά να το κάνει από το διαδίκτυο και από το τηλέφωνο, πολύ πιθανό από κοντά να μην μπορεί να το κάνει. Ξαναλέω, δεν είναι ντροπή να έχει κάποιος πρόβλημα με τη στήση. Να κάνουμε ένα βίντεο, ένα vlog και πώς αντιμετωπίζουμε την κατάσταση όταν ο σύντροφος μας έχει προβλήματα στήσης. Αλλά θέλω να πω από εδώ, έτσι, να κάνω ένα preview. Ένας ο οποίος έχει προβλήματα στήσης, τα έχει γιατί έχει το σώμα του θέμα και το μυαλό του θέμα, όχι γιατί έχει κοπέλα θέμα. Αν αυτός που έχει προβλήματα στήσης δεν αναλάβει την ευθύνη του και δεν πάει σε γιατρό να ελεγχθεί, να ελέγξει ο γιατρός τις ορμόνες του, να ελέγξει ο γιατρός τις λειτουργίες του, τις σωματικές κλπ. Και να κάνει τη θεραπεία που θα του προτείνει ο γιατρός προκειμένου να ξεπεράσει τη δυσλειτουργία στήσης, δεν σημαίνει ότι φταίει η κοπέλα. Έχω ακούσει περίπτωση κάποιος να είναι παντρεμένος με μια γυναίκα πολλά χρόνια, να τους έχει τελειώσει το ερωτικό, να μην τη θέλει πλέον, να προσπαθήσει να χωρίσει, να μην τον αφήσει η οικογένεια του να χωρίσει και μετά εμφανίσει τη λειτουργία στήσης με τη γυναίκα του επειδή δεν τη θέλει και μείνει εκεί με το ζόρι. Ξέρω εγώ 20 χρόνια μετά που ήταν μαζί και τους έχει φύγει το ερωτικό, όχι αυτός που μόλις γνωριστήκατε. Ξεκάθαρα είναι δικό του το πρόβλημα στήσης. Και τι κάνεις εσύ όταν κάνουμε μια καινούργια γνωριμία και αρχίζουμε και λέμε τα ελαττώματά μας, αρχίζουμε και λέμε είμαι άσχημη, είμαι παχιά, είμαι κοντή, δεν με θέλει κανένας, νιώθω τρομερή ανασφάλεια για την εμφάνισή μου, νιώθω τρομερή ανασφάλεια για τη μύτη μου, νιώθω τρομερή ανασφάλεια για το πηγούνι μου, νιώθω τρομερή ανασφάλεια, ξέρω εγώ, για την κόρη του ματιού μου, νιώθω τρομερή ανασφάλεια για το βυζί μου, νιώθω τρομερή ανασφάλεια για τον μπράτσο μου, για τον κόλο μου, για τη μέση μου, για τους αστραγάλους μου, για οτιδήποτε, τότε δίνουμε στον νάρκισο που έχουμε απέναντί μας όλα τα όπλα με τα οποία να μας χτυπήσει μετά. Εντάξει. Αυτός ο τύπος είναι κολόπεδο. Απάντησε τη φιλενάδα του μαζί σου. Σου συμπεριφέρθηκε με τον τρόπο που σου συμπεριφέρθηκε. Σου είπε επανειλημμένως ψέματα. Καλά έκανες και τον έκανες μπλοκ. Όμως και εσύ λειτουργήσες με κάποιους άσχημους τρόπους. Το γεγονός ότι μπήκες στη διαδικασία να φλερτάρεις με κάποιον ο οποίος ήταν ήδη σε σχέση, δεν ήταν καλό πράγμα που έκανες. Γιατί το έκανες επειδή είσαι απελπισμένη. Είσαι απελπισμένη λόγω του ότι νιώθεις άσχημα για τον εαυτό σου και για τη σωματική σου, η σωματική σου εικόνα, η αυτοεικόνα σου, η αυτοεκτίμηση σου, η αυτοπεποίθηση σου είναι στα τάρταρα. Και επίσης όλες αυτές οι ιστερίες που του έβγαζες και εγκρίνιες κλπ. Έρχονταν από αυτό ακριβώς το τραύμα σου, το οποίο το γρατζούνιζε αυτός ο τύπος επίτηδες
με σαδισμό. Πρέπει όπως και δίποτε να κάνεις ψυχοθεραπεία. Ο λόγος που δεν πέτυχε η σχέση σου με αυτόν τον τύπο ήταν γιατί ήταν μια σχέση η οποία ξεκίνησε ενώ ο άλλος ήταν αλλού. Ένας βολεψάκιας, ένας τύπος ευκαιριακός, ο οποίος προφανώς ήθελε να βγάλει χρήματα από εσένα. Το ακούω όλο και περισσότερο νεαροί άνδρες να προσπαθούν να βγάλουν χρήματα είτε από φιλενάδες που να είναι στην ηλικία τους είτε από μεγαλύτερες από αυτούς. Υπάρχει αυτός νοοτροπία, δηλαδή να είναι άτυπη ζυγκολό, του στυλ εγώ θα κάνω σεξ με αυτή τη γυναίκα και θα της λέω δεν έχω βεζίνη, θα μου βάζει βεζίνη. Θα της λέω δεν έχω κάρτα στο κινητό, θα μου βάζει κάρτα στο κινητό. Θα της λέω ξέρεις χρειάζομαι 100 ευρώ για αυτό το σκοπό, μπορείς να μου τα δανείσεις, θα μου τα δανείζει και δεν θα την επιστρέφω. Δηλαδή θα πουλούν τις υπηρεσίες του εραστού, του εραστή, αν είναι ποτέ δυνατόν, και όμως συμβαίνει, ναι. Αυτή είναι man horse, λέγεται στα αγγλικά, γυναίκες, άντρες πόρνοι. Ναι. Αυτή η σχέση δεν πέτυχε γιατί αυτός είναι ένας μαλάκας. Δεν πρέπει να την κάνεις από την αρχή. Όμως αυτή η σχέση έχει αναδείξει πόσο σοβαρό πρόβλημα έχεις με την εικόνα σου. Ξαναλέω, πολύ πιθανόν να συναντάς τα κριτήρια για διάγνωση για τον body dysmorphic disorder και χρειάζεσαι επειγόντως ψυχοθεραπεία. Θα σου στείλω τα στοιχεία της κοπέλας που σου συστήνω. Θα πας όπου θες φυσικά, δεν σημαίνει ότι σου συστήνω εγώ αυτήν την κοπέλα, θα πας σε αυτή. Και με αυτήν την κοπέλα θα το συζητήσετε κιόλας. Αν θα πας σε αυτήν ή σε οποιαδήποτε άλλη, σε οποιαδήποτε ψυχολόγο θα πας, θα συζητήσεις και το ζήτημα μήπως χρειάζεται να σε δει και ψυχίατρος προκειμένου να σου δώσει κάποια αγωγή. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δεχτεί κακοποιητικές συμπεριφορές στην παιδική τους ηλικία και έχουν δεχθεί άγριο bullying και εξελίσσονται να έχουν τέτοιου είδους διαταραχές, εποφελούνται πάρα πολύ από την αντικαταθλιπτική θεραπεία. Πάρα πολύ. Αντικαταθλιπτική θεραπεία. Δεν θα σου πω εγώ να κάνεις αντικαταθλιπτική θεραπεία. Πρέπει να σε δει κάποιος ψυχίατρος και να αποφασίσει. Όχι όμως μόνο αντικαταθλιπτική θεραπεία. Οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία και αν κριθεί απαραίτητο και αντικαταθλιπτική θεραπεία. Έχεις την αγάπη μου, είσαι μία κούκλα, σου το ξαναλέω και δεν σου το λέω για να νιώθεις καλά. Λοιπόν, αν εσύ θεωρείς ότι εγώ είμαι άσχημη, τότε είσαι και εσύ άσχημη, που είσαι πιο όμορφη από μένα. Εντάξει, το έχω να σου πω. Αλλά ξέρω σίγουρα ότι δεν ξεπερνιέται αυτή η διαταραχή με το να σου λένε ότι είσαι όμορφη, ξεπερνιέται με την ψυχοθεραπεία. Μόνο και μόνο και μόνο και μόνο. Πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις ψυχοθεραπεία. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ. Φιλιά. Το σχέσουμε.